σε σχέση με τη διαδικασία των εκλογών σήμερα, με τη διεξαγωγή τους, θέλω να σας πω, επειδή ακούω και από όλους τους ανταποκριτές ότι σε ήρεμο κλίμα, δεν ήταν παντού ήρεμο το κλίμα. Δηλαδή στο Χαλάνδρη που ψηφίζω εγώ και είμαι και υποψήφιος δήμαρχος, όπως είπατε πριν, προπυλακίστηκα. Και αυτό γιατί έχει ξεκινήσει και ένα κλίμα προεκλογικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και νομίζω ότι κάποιοι εκεί θα δοκιμάσουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Έγινε μια παρεξήγηση από κάποιους οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν μπορώ να μπαίνω στα εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν είμαι πλέον, έχω παραιτηθεί από αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού. Ήταν όμως λάθος η πληροφόρηση, διότι είμαι σε θεσμικό ρόλο, είμαι περιφερειακός σύμβουλος και είναι όπως... Έλα τώρα, είπανε... κύριε Ρώμα, ένα λεπτό. Είτε είστε είτε δεν είστε, το να μπορείτε να είστε εκεί ως άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κοινά και παραβρίσκεται, είναι αυτό, αυτονόητο δικαίωμά σας. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται. Είμαι εντεταλμένος της περιφέρειας για να μπαίνω στις αίθουσες. Πολύ και παραπάνω, να ρωτάω αν βέβαια όλα καλώς. Γενικώς τώρα τον αισθάνομαι γιατί αυτό. Κάποιος δεν προπυλακίζει. Αυτό χρειάζεται καν αυτό. Ασφαλώς και σας ευχαριστώ που το λέτε. Αυτό, τα ευήκοα όμως, όταν υπάρχει φανατισμός και ιδεολειψία, κλείνουν, βουλώνουν. Και αυτό είναι και το μήνυμα, ότι επειδή τα πράγματα ήταν αρκετά τραβηγμένα, τέλος πάντων πήραν μια τροπή βία. Δηλαδή σας χτύπησαν. Όχι εμένα, αλλά έναν από τους, από τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα μου. Τι ήταν αυτοί. Τον έσπρωξαν. Όχι, ήταν εντεταλμένοι, συγγνώμη κύριε Βίτσα, αυτό δεν κατηγοριοποιεί όλο το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΕΙ. Εκλογικοί αντιπρόσωποι. Οι οποίοι είπαν, κύριε Ρώμα, δεν έχετε δουλειά να μπαίνετε στα τμήματα. Τους εξηγήσαμε και μέσω των νομικών εκπροσώπων και της νομικού συμβόλου της περιφέρειας, της κυρίας Αβίδη. Και αναγκάστηκε τελικά να με συνοδεύει να μπαίνω στα τμήματα με αστυνομική συνοδεία, διότι κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Εγώ λοιπόν, το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι πρέπει να γαλουχίσουμε όχι μόνο την επόμενη γενιά, τον κόσμο, αυτούς που μας ακούν και τους επηρεάζουν, σε λιγότερη ιδεολειψία, φανατισμό και μυσαλλοδοξία, παιδιά. Προς Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα ακόμα στην εποχή. Αυτό παράγει τελικά και πολιτικά αποτελέσματα τα οποία τα βρίσκουμε όλοι μπροστά μας, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Μα σας λέω ότι με αποκάλεσαν μαυρογιαλούρα και τους εξηγούσα, χαριτολογώντας, ότι μόλις έπαιξα το ρόλο ξανά σε remake και με επιτυχία νομίζω. Αλλά άλλο παίζω το ρόλο και άλλο ποιοι είναι οι πραγματικοί μαυρογιαλούροι, τους οποίους τιμωρεί και ο κόσμος. Τελικά τους τιμωρεί. Βρήκατε το χιούμορ να το αντιμετωπίσετε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.